Δήμαρχε, καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Πνευματικό Κέντρο. Έχετε μία συνάντηση με τους εργαζομένους των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης για μία πρώτη συνάντηση, επαφή, ενημέρωση. Πείτε μας. Ναι, κοιτάξτε, είναι οι πρώτες μέρες που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου. Ήδη καθημερινά σχεδόν κάνουμε συναντήσεις με όλες τις διευθύνσεις του Δήμου, κυρίως για να ενημερωθούμε, να δούμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Εγώ από την πρώτη μέρα που ανέλαβα έχω στείλει ήδη ένα έγγραφο σε όλες τις διευθύνσεις και ζητώ να μου απαντήσουν τι εκκρεμότητες υπάρχουν, τι προθεσμίες θα έχουν για κάποια πράγματα. Αυτό γίνεται ήδη καθημερινά, όπως είπα, από την πρώτη μέρα. Τώρα είναι μια γενικότερη συνάντηση με όλο το προσωπικό του Δήμου, με σκοπό αφενός μεν να γνωριστούμε, αφετέρου να δώσουμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις πώς εμείς βλέπουμε τη λειτουργία του Δήμου και των υπαλλήλων του Δήμου, γιατί ο Δήμος ουσιαστικά είναι οι υπάλληλοι του, και πώς θέλουμε να συνεργαστούμε με τους υπαλλήλους του Δήμου έτσι ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην λειτουργία του Δήμου και στην δουλειά που πρέπει να κάνει ο Δήμος, που είναι μία και μοναδική, να εξυπηρετεί τους πολίτες. Άρα ο στόχος της σημερινής συνάντησης είναι να καθορίσουμε τους γενικούς κανόνες λειτουργίας τόσο της διοίκησης των αιρετών όσο και του υπαλληλικού προσωπικού, ώστε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα. Δεχτείτε και κάποια σχόλια, ερωτήσεις των υπαλλήλων? Εννοείται, ό,τι θέλουν. Εγώ θα πω κάποια πράγματα και εννοείται θα ζητήσουμε από τους υπαλλήλους, όποιος θέλει, είτε είναι απλός υπάλληλος, είτε έχει κάποια θέση ευθύνης, να θέσει ερωτήματα, προτάσεις κλπ. Ήδη, όπως σας είπα, έχουμε μιλήσει με όλες τις διευθύνσεις. Έχουμε μιλήσει και με το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου, που είναι το συνδικαλιστικό του όργανο, και έχουμε ζητήσει και τις απόψεις για κάποια θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου. Και εννοείται ότι διαζώσει συνάντηση με όλους τους υπαλλήλους θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητη ώστε να διευθυνιστεί η θέση δική μας και η θέση των υπαλλήλων. Εννοείται, για να μην υπάρχουν παρεξήγηση, ότι η σημερινή συνάντηση έχουν κληθεί όλοι οι υπάλληλοι, αλλά όπως βλέπετε δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, γιατί έχουν γίνει αυτά για το παρελθόν, ποιοι ήρθανε και ποιοι δεν ήρθανε, και να πάρουμε παρουσίες. Θεωρώ ότι θα έχουν έρθει οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι που μπορούσαν να έρθουν, γιατί είναι κάποιοι που έχουν δουλειές, δεν μπορούν να αφήνουν τη δουλειά τους. Είναι μια ανοιχτή, φιλική, πρώτη συνάντηση, συζήτηση με όλο το προσωπικό του Δήμου. Γιατί θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη η συνεργασία του προσωπικού με τη διοίκηση, ώστε να έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες συναντήσεις με λοιπούς εργαζομένους? Θα ακολουθήσουν. Αυτό που εγώ ήδη έχω πει στους διευθυντές είναι ότι θα υπάρχει τακτική, μπορεί ένα δεκαήμερο, θα το δούμε αυτό πώς βγαίνουν και οι δουλειές, ένα δεκαήμερο συνάντηση όλων των διευθυντών μαζί με τη διοίκηση, έτσι ώστε, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές φορές και θέματα μεταξύ των διευθύνσεων που πρέπει να δούμε πώς να τα λύσουμε, γιατί ο καθένας στέκεται πίσω από τη διεύθυνση που έχει και πιθανό να μην ξέρει ότι κάποιες αρμοδιότητες είναι διασταυρούμενες. Θα πρέπει αυτό να το συζητήσουν οι διευθυντές μεταξύ τους, έτσι ώστε να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η τακτική συνάντηση με τους διευθυντές των διευθύνσεων, τους επικεφαλής των διευθύνσεων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων.